Πράγματι υπάρχει το στίγμα, κυρίως στην επαρχία, γιατί έχω πολλούς γονείς που το κρύβουν και ξέρουμε παιδιά από παλιά που γεννιούνται και πεθάνουν σε μια αυλή. Και είναι κρίμα, τους λέω όσο μπορώ, το γιατρό δεν τον κάνω ποτέ γιατί δεν είμαι γιατρός, αλλά τους λέω όσο μπορώ βγάλετε τα παιδιά στην κοινωνία, δεν έχετε κάτι να... Δεν είναι κάτι ντροπή. Ξέρει, πολλέ φορέ αρχίζουν οι ενοχέ σε μαμάδε, μου έκανα κάτι στη γέννα, ή τι δεν έκανα καλά, γιατί σε μένα. Είναι πολύ. Πρέπει να βγάλει τη λέξη από οποιοδήποτε γιατί σε μένα. Σε οποιονδήποτε μπορεί να συμβεί οτιδήποτε. Οπότε όσο το αποδεχτούν, θα βοηθήσουν και το παιδί. Ή τα παιδιά ή του ενήλικε. Γιατί ένα παιδί στο φάσμα θα γίνει ο ενήλικα στο φάσμα. Αυτό δεν, δεν φεύγει ποτέ. Δεν γίνεται τυπική ανάπτυξη άνθρωπο. Πάντα θα είναι άτυπη ανάπτυξη, όπω το λέμε. πώς συνεχίζεται η ζωή μετά από ένα χτύπημα, μία πτώση, μία τραγωδία. Τι έχουν να πούν οι ήρωες, οι ηρωίδες που τα κατάφεραν. Είναι το podcast Ιωάννα. Συγκλονιστικές εκμυστηρεύσεις και μαθήματα ζωής. Με την Ιωάννα Παλιοσπύρου. Γεια σα. Στο σημερινό επεισόδιο είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί είναι καλεσμένο ο Δημήτρη Παπα-Νικολάου. Πολύ γνωστό μπασκεμπολista. Έχει περάσει από όλε τι ομάδε. Παναθυναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ. Με πολύ σπουδαίε διακρίσει. Και Πρόσφατα έγινε viral στα social media με την ανακοίνωσή του ότι έχει στοιχεία του συνδρόμου Asperger. Mm -hmm. Ένα σύνδρομο που είναι κοντά στο φάσμα του αυτισμού. Καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο μου. Καλώς ήρθες. Σε για σένα καταρχάς γιατί το να περάσει ένα σοκ μετά με πολλέ φορέ σε πολλοί κόσμο έρχεται μια άρνηση, μετά έρχεται ο αγώνα και μετά έρχεται η αποδοχή. Και αυτό είναι μια μακροχρόνια διαδικασία και σε θαυμάζω πραγματικά που αυτό το χρόνο το συντόνεψες τόσο πολύ και Έκανε το βαθύτερο σκοτάδι φω και βοηθά τον κόσμο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ζωή τρέχει, οπότε πρέπει και εμεί από πίσω να την κυνηγάμε και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Πέρασε ένα πολύ δυνατό μήνυμα με αυτή την ανακοίνωση που έκανε, που είναι mm -hmm. κάτι πολύ προσωπικό δικό σου. Και σε βοήθησαν σε αυτό και ο Γιάννη Αντιτοκούπο με τον Νίκο Τονγκάλι, που Σωστά. φωτογραφηθήκατε μαζί. Mm -hmm. Θέλει να μου πει πώ έγινε όλο αυτό και τι ναι. σε ώθησε για να κάνει αυτή την κίνηση. Ναι, το Νίκο Τονγκάλι και το Γιάννη Τονγκάλι που, κοιτάξτε, πολύ ας πούμε το φάσμα του αυτισμού το θεωρούν μειονέκτημα και εδώ βλέπουμε ένα πλεονέκτημα γιατί το να τους ενώσεις αυτούς τους δύο ανθρώπους και να τους δεν είναι και πολύ εύκολο λοιπόν και, και, οπότε χρειάζεται μια πολλαπλή σκέψη για το πώς θα καταφέρει να έρθουν και με μια φωτογραφία από κινητό χωρίς καν επαγγελματία φωτογράφο τελείω ανθρώπινα και φιλικά που ότι ήταν αυθόρμητο Τελείω αυθόρμητα και φιλικά και νομίζω ότι έτσι πρέπει να, πρέπει να προσεγγίζεις τους να μην νιώσουν ποτέ εκμετάλλευση οι σχέσει χτίζονται μέσα από τα χρόνια και δεν οικοδομούνται μέσα από μια φωτογραφία τη στιγμή. Ο Νίκο και ο Γιάννη που έχουν περάσει δύσκολα στα παιδικά του χρόνια κατάλαβαν αμέσω τι ήθελα να του πω και το κύριο μήνυμά μου δεν ήμουν εγώ, ήταν τα παιδιά. Επειδή έχουν περάσει και εκείνοι διάφορα θέματα και φτωχικά και οτιδήποτε στα παιδικά του χρόνια, είναι πολύ ευαισθητοποιημένοι και βοηθάνε πολλαπλά την κοινωνία. Και του εξήγησα ότι έχουμε ένα τεράστιο κενό στην Ελλάδα για 200 περίπου χιλιάδε οικογένειε που έχουν τουλάχιστον ένα άτομο στο φάσμα του αυτισμού, είτε υψηλή λειτουργικότητα όπω θεωρείται το Άσπεργερ που είμαι και εγώ εδώ, στον ενηλίκον είμαι εγώ, ενήλικα διαγνώστηκα μάλλον, και είτε άλλε μορφέ βαρύτερε ή διαφορετικέ. Αυτό, γι' αυτό λέγεται φάσμα, είναι η πολυπλοκότητα του θέματο, το οποίο δεν υπήρχε κάτι στην Ελλάδα μέχρι στιγμή και δεν υπάρχει κάτι που Να πει, Γουάου, γίνεται πάρα πολύ καλά. Δεν είμαι μηδενιστή. Μου αρέσει κάθε προσπάθεια που γίνεται, αλλά δεν υπήρχε κάποια προσπάθεια. Έπρεπε κάποιο να κάνει την αρχή. Καταρχά, εσύ, αυτό πώ έγινε η διάγνωση, πότε Π... το κατάλαβα. Πηγαίνοντα και σε αυτό, επειδή νομίζω ότι η μισή Ελλάδα κρύβεται πίσω από το δάχτυλό τη, πιστεύω ότι πάνω από τη μισή Ελλάδα τα τελευταία δέκα χρόνια τουλάχιστον πάει σε ένα γιατρό ψυχική υγεία. Άσχετα που είναι τελείω ιδιωτικό να μην το πει και καλά κάνει δικαίωμα του καθενό. Έτσι πήγαινα και εγώ. Σένεν. Τώρα πάω όλα πιο ωραία. Και προσπαθώ να καταλάβω τον εαυτό μου. Και μου είπε, έχει στοιχεία. Άσπεργκερ. Του λέω, Άσπεργκερ, ξέρει και ονομασία. Ναι, μου λέει, είναι στο φάρμα του μου Του λέω, Άσε μα γιατρέ τώρα που έχω Ξέρετε, γιατί είναι και η εποχή των διαγνώσεων και λε, μα βάλει όλου μια ταμπελίτσα. Και του λέω, Έχω κάνει όπω είπε και πριν, έχω παίξει αυτέ τι ομάδε στην εθνική ομάδα, σε δύο Ολυμπιάδε, σε παγκόσμια και τέτοια. Και του λέω, Έχω κάνει 20 χρόνια καριέρα. Και μου λέει, Δε αυτό είναι το θέμα, η άγνοια. Και εκεί έχει θέμα ο κόσμο. Είναι η άγνοια ότι δεν μπορεί να καταλάβει απλά ότι αυτά τα παιδιά έχουν διαφορετική προσέγγιση. Δεν έχουν κάποια ασθένεια που θα του μειώσει το χρόνο ζωή του. Έχουν μια διαφορετικότητα που πρέπει οι υπόλοιποι να την αποδεχτούν. Και στο κοντινό μου περιβάλλον συνέβησαν, έβλεπα συχνά παιδιά να δέχονται bullying, γιατί το αυτισμό περιλαμβάνεται στην αόρατη αναπηρία. Συνήθω δηλαδή, ας πούμε, δεν το βλέπει εκ πρώτη όψεω όπω θα δει ένα παιδί σε αναπηρικό αμαξίδιο ή κάτι άλλο. Οπότε μπορεί να καταλάβει κάτι στο λόγο, αν υπάρχει λόγο, γιατί υπάρχει ένα ποσοστό μη λεκτικών παιδιών. Θα καταλάβει μια διαφορετικότητα στο λόγο. Και αν δεν είσαι ενημερωμένο, μπορεί να, εκείνη τη μπορεί να κορυδέψει το παιδί τον ενήλικα mm. και εκείνο να κλειστεί στον εαυτό του, ενώ εκεί έχουμε πολλά χαρισματικά άτομα. Και πράγματι, από την ημέρα που το ανακοίνωσα, μου στείλανε πάρα πολλά μηνύματα γονεί, κυρίω μαμάδε, να είμαι ειλικρινή, 95% γι' αυτό και μέσα από εδώ θέλω να κάνω και μια έκκληση στους μπαμπάδε να είναι πιο ενεργή. Το βιώνει ίσω πιο έντονα συναισθηματικά οι γυναίκε, οι μαμάδε. Και μου στείλανε πράγματι ότι οι παιδιά του που είχαν ένα παιδί που είναι στο Χάρβαρτ με σύνδρομο Άσπεργκερ. Παιδί που είναι στο Πολυτεχνείο, παιδί που είναι στην Εθνική Νεανίδων, σε ένα άθλημα. Ότι είναι παιδιά που καταφέραν σπουδαία πράγματα και ήθελαν να δώσουν μια ελπίδα που δεν είναι φρούδα. Γιατί δεν κάνει να και φρούδε ελπίδε στον κόσμο. Να το αποδεχτούν όσο πιο γρήγορα έρθει η αποδοχή, αυτό το ξέρει κι εσύ από την προσωπική σου ιστορία, τόσο πιο γρήγορα φέρνει δύναμη και τόσο πιο γρήγορα βοηθά και του άλλου. Και όταν βοηθά και του άλλου, πα και κοιμάζα καλύτερα το βράδυ. Αρχικά, ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά που μπορεί κάποιον να τον υποψιάσουν ότι ίσω έχει κάτι τέτοιο για να πάει να το τολμήσει. Τώρα, λένε. ναι, επειδή είπαμε από άτομο σε άτομο, σε ενδιαφέρει. Δηλαδή, καμιά φορά μου λένε και εμένα Δημήτρη, εσύ μαζεύει για τον αυτισμό. Τώρα, α πούμε αυτό εγώ που έχω τότε τον μπλαμπλαμπλα, πριν πούμε λίγο πολυβόλο. Να μιλήσω λίγο αυτόν τον μπλαμπλα. Φοβάσχολη τρίγενη. Είναι πούμε, ένα ναι. τέτοιο. Είναι ένα, ένα χαρακτηριστικό. Και, και, και τώρα, ναι, ενδιαφέρει από άτομο σε άτομο. Έτσι Και τώρα είμαι και προεπονιμένο και μιλάω και αργά. Κανονικά, μπορεί να μην χρειαστεί να κάνει καν ερώτηση. Είναι η πολυπλοκότητα τη σκέψη, είναι η μη χαλάρωση. Αυτό δεν είναι χαλαρόνο δηλαδή. Δεν μπορώ να πάω σε μια ξαπλώστα και να πω τώρα χαλαρώνω Άρα Είτε, είναι κάτι που... θέλω κάτι συνεχώ να κάνω και αυτό είναι μια υπερλειτουργία mm. των κεφάλων που είναι δημιουργική αλλά είναι και λίγο βασανιστική να είμαι ειλικρινή. οπότε δεν χαλαρώνω τα απλά πράγματα δεν τα μου φαίνονται λίγο σύνθετα mm. και τα πιο σύνθετα ίσω μπορώ να τα καταφέρω καλύτερα, αυτό είναι λίγο βασανιστικό θα ήθελα να χαλαρώνω, ελπίζω κάποια στιγμή να χαλαρώσω αυτό είναι στο δικό μου. Κάθε άλλο. Δεν έχει βρει τρόπου, εσύ, α πούμε, να χαλαρώνει. Έχω βρει, μου αρέσει είμαι ενεργητικό και στα βουνά, να πηγαίνω και να, ή αν δω θάλασσα να κολυμπάω ή να ψαρεύω ή α, οτιδήποτε ας να ας. είναι δραστηριότητα. Αυτό βέβαια έρχεται, το ένα είναι το σύνδρομο και το άλλο είναι και η 20η καριέρα που έχουμε μάθει σε υψηλού ρυθμού και δεν είμαστε άνθρωποι που θα πει τα θα κάτσω στον καναπέ. Γι' αυτό και λέω και στα παιδιά ανεξαρτήτω του συνδρόμου που σταματάνε μπάσκετ και λένε Μετά θα σταματήσω και θα κάτσω από την οικογένειά μου. Λέω, δεν σα γνώρισε η οικογένειά σα έτσι. Σα γνώρισε σε ένα αεροπλάνο ή σε ένα πούλμαν ή σε να είστε ενεργητικοί. Άρα Γιατί... για σένα το μπάσκετ ήταν Χαλά και ένα τρόπο εκτόνωση. Καλά, Καλά, Καλά. Ένα τρόπο εκτόνωση. Και πώ ναι, να πω. Ήταν... Δηλαδή όλη αυτή την ενέργεια. Την ενέργεια την... Είναι, ήταν και είχαμε την και την περισσότερο στα παιδιά μου χρόνια, να είμαι ειλικρινή. Δεν σα είπα πόσο χρόνο είμαι. Είμαι ακόμα νέο γιατί είμαι λιγότερο από το νούμερο παπουτσιού μου. <laughs> λοιπόν, είμαι 45, φορά είμαι... <laughs> <laughs> το μισό, Οπότε δεν είμαι. Το, το μπάσκετ, ναι, είχαμε και την ευκαιρία να εκδηλώνουμε περισσότερο γιατί ήταν και πιο φυσικό ο τρόπο ζωή όταν ήμασταν παιδιά. Mm. έχει βοηθήσει πολύ η τεχνολογία σε πολλά πράγματα αλλά αν γίνεται και υπερχρήση χάνει και την ανθρώπινη εσύ που πα και περπατά στο βουνό το ξέρεις πολύ καλά είχαμε αυτή την επαφή το, την άμεση και ναι. παίζαμε έξω και εκ των έξω για να σπίτι κουρέλια από την κούραση τη σωματική και όχι με την ψυχική που υπάρχει σήμερα. Από τη στιγμή που έγινε λοιπόν η διάγνωση από τον ψυχολόγο που επισκεπτόσουν, Άλλαξε σε κάτι η στάση σου. Δηλαδή, είναι κάτι που προσέχεις πλέον, είναι κάτι που το δουλεύει παραπάνω, είναι κάτι που το δικαιολογεί παραπάνω στο μυαλό σου. Είναι ωραίο να ξέρει τι σου συμβαίνει από έγκυρα επίσημα χείλη, όχι από κάποιον τσαρλατάνο ή οτιδήποτε. Η αποδοχή παίρνει μια λύτρωση. Είναι ωραίο, κανεί μα δεν είναι τέλειο. Πιστεύω ότι όλο ο κόσμο, αν πάει και ψαχτεί κάτι, κάποια διάγνωση θα έχει. Α είναι στο φάσμα του μου κάτι άλλο θα εμπρεθεί. Οπότε σε έναν κόσμο διαφορετικό προσπαθούν να μα το λύσει. Αυτό που άλλαξε είναι ότι άλλαξε για μένα ότι το έμαθα και α πούμε το αποδέχτηκα. Δεύτερο, άλλαξε και για τη γυναίκα μου. Γιατί αν μου έλεγε πάμε Δημήτρη να φάμε με 10 άτομα με την τάδα οικογένεια Εκεί και έτσι λέω, όχου ε, ε, βαριέμαι, το έπαιρνε σαν απόρριψη. Mm. Λοιπόν, τώρα το κατάλαβα ότι δεν είναι απόρριψη, είναι ότι δεν είναι, στο, δεν είναι στο χαρακτήρα μου, με ψιλοβασανίζει. Mm, έτσι, ναι. ε, Λόγω του συνδρόμου. Ναι, ναι ότι είμαι περισσότερο μοναχικό, λιγότερο κόσμο, λιγότερη ώρα και είμαι και to the point, τώρα είμαστε εδώ. Έχω πηγάσει στο πολυβόλο και έχω ξεκινήσει. λοιπόν, <laughs> και στο στόμα. Αλλά να ξέρει γενικά ότι μετά, δηλαδή, θα καταναλώσω την ενέργειά μου και μετά θα κάνω κάτι άλλο. Ξέρεις, δεν είναι να κάτσουμε να πιούμε και καφεδάκι να τα πουμε mm -hmm. Είναι αυτό το στυλ. Το οποίο δεν είναι, δεν μπορώ να πω, δεν είναι 100% σου είπα. Μου λείπει το να χαλαρώσω. Μακάρι να τα καταφέρω κάποια στιγμή. Προ τα παρόν δεν χαλαρώνω, Είμαι συνέχεια, σαν τη μήκα χωρί κεφάλι μου. <laughs> <laughs> Γύρω-γύρω. Ε, από όσο <laughs> γνωρίζω, υπάρχουν πάρα πολλοί διάσημοι που έχουν παραδεχτεί ότι έχουν το σύνδρομο Άσπεργκερ. Σωστά. <laughs> και όλοι αυτοί έχουν, είναι πάρα πολύ πετυχημένοι. Πώ λειτουργεί αυτό, <laughs> Αυτό έχει παίξει ρόλο στην επιτυχία του. Ναι, ναι. Πράγματι, πραγματικά διάσημοι. Επόνομοι όπω ο Άντωνι Χόπκιν, ο Έλτον Μάσκ, ο πιο πλούσιο σε χρήματα άνθρωπο τη γη, η Γκρέτα που είπε για την κλιματική αλλαγή, τώρα κόλλησε το μυαλό μου. Θεωρείται ότι παλιότερα είχε ο Αϊνστάιν, ότι είχε ο Νεύτονα, ήταν άνθρωποι που κάνανε φόκου σε κάτι και το κάνανε πάρα πολύ καλά. Οπότε, αν σε αποδεχτεί το περιβάλλον και ενημερωθούν οι άλλοι, όχι απλά δεν είναι ανασταλτικό παράγοντα, πολλέ φορέ είναι και βοηθητικό mm -hmm. να κάνει πράγματα. Mm -hmm. Είναι άνθρωποι που δεν κουτσοπολεύν, κοιτάνε πάρα πολύ τη λεπτομέρεια. Είναι πιστή. Άρα, αρκεί το, το ένα, τέτοιο, ένα τέτοιο άτομο να βρει ας πούμε, το πάθο του ή αυτό το... που, σε αυτό που έχει κλείσει και είναι σίγουρο με βάση τα δεδομένα ότι θα πετύχει πάνω σε αυτό. Γιατί, ε... Αναλόγως και τη λειτουργικότητα του ατόμου. Ναι, αν είναι σε ψηλή λειτουργικότητα μπορεί να κάνει πράγματα σπουδαία. Αλλά να σου πω και κάτι. Είπαμε ας πούμε, πριν τη λέξη πετυχημένη. Για μένα, με το πέρασμα του χρόνου, κατάλαβα, γιατί προσπαθώ και εγώ να έχω επιτυχία στα Παγκόσμια Ολυμπιάδε με τι ομάδε. Τελικά καταλαβαίνει ότι επιτυχία είναι η ευτυχία λοιπόν, μπορεί να είσαι όσο το δυνατόν σε δύσκολε εποχέ ευτυχισμένο, χαλαρό όσο είσαι και να γίνεται και ήρεμο. Αυτό είναι τελικά η ευτυχία. Οι φίλοι μου, οι πιο ευτυχισμένοι φίλοι που έχω, δεν του ξέρει κανεί. Οπότε ενώ δεν του ξέρει κανεί, περνάνε μια ωραία ζωή, ίσχυοι, κάτω τα φώτα. Μα... Πρέπει όμω κάποιοι να βγουν μπροστά. Είναι αλήθεια αυτό. Για να δώσω το παράδειγμα, γιατί αν όλοι κλεινόμαστε στο καβούκι μα και μένουμε στον εαυτό μα, δεν θα μπορούσαν να πάρουν δύναμη περισσότεροι άνθρωποι μετά να αντιμετωπίσουν τι δυσκολίε του. Όλο αυτό λοιπόν έχει βοηθήσει να πολεμήσει, α πούμε, εντό εισαγωγικών το στίγμα που υπάρχει στη χώρα μα σε σχέση με αυτή τη διαταραχή. Εσύ, φαντάζομαι, μετά την ανακοίνωσή σου, τι. Διαπίστωσε, πόσο μεγάλο στίγμα υπάρχει, πόσα άτομα μιλάνε τελικά γι' αυτό στην Ελλάδα, Το κρύβουνε. Το κρύβουνε κυρίω στην επαρχία. Υπάρχει η φοβία τη λέξη αυτισμό, mm. η οποία βγαίνει από τον εαυτό δηλαδή ότι είναι στον εαυτό μου, κυρίω οι παλιότερε γενιέ. Έχω μια μεγάλη ελπίδα για τι νεότερε γενιέ και τα σχολεία όπου πάω, γιατί βλέπω ότι τα παιδιά είναι λίγο πιο προσαρμοσμένα στη διαφορετικότητα. Mm. σω βοηθάει και το ίντερνετ σε αυτό, ίσω ενημέρωση που δεν υπήρχε είναι λίγο πιο δεκτικά έχουν άλλα θέματα τώρα πολύ με τους υπολογιστέ και τέτοια, αλλά είναι λίγο τους βλέπω ότι πάει να κάνουν λίγο τη διαφορά. Πράγματι υπάρχει το στίγμα, κυρίως στην επαρχία, γιατί έχω πολλούς γονείς που το κρύβουν και ξέρουμε παιδιά από παλιά που γεννιούνται και πεθάνουν σε μια αυλή. Και είναι κρίμα, Του λέω όσο μπορώ, τον γιατρό δεν τον κάνω ποτέ γιατί δεν είμαι γιατρός, αλλά του λέω όσο μπορώ, βγάλετε τα παιδιά στην κοινωνία. Δεν έχετε κάτι να. Δεν είναι κάτι ντροπή. Ξέρει, πολλέ φορέ αρχίζουν οι ενοχέ σε μαμάδε. Μήπω έκανα κάτι στη γέννα, τι δεν έκανα καλά, γιατί σε μένα. Είναι πολύ. Πρέπει να βγάλει τη λέξη από οποιοδήποτε, γιατί σε μένα. Σε οποιονδήποτε μπορεί να συμβεί οτιδήποτε. Οπότε όσο το αποδεχτούν, θα βοηθήσουν και το παιδί. Ή τα παιδιά ή του ενήλικε. Γιατί ένα παιδί στο φάσμα θα γίνει ο ενήλικα στο φάσμα. Αυτό δεν, δεν φεύγει ποτέ. Δεν γίνεται τυπική ανάπτυξη άνθρωπο. Πάντα θα είναι άτυπη ανάπτυξη, όπω το λέμε. Λοιπόν, οπότε είναι πάρα πολλά να γίνουν, νομίζω, στα νοσοκομεία ενημέρωση στην αστυνομία, σε σταθμούς τρένων, μέσα μαζικής μεταφοράς γενικότερα, στα σχολεία 1000% την εκπαίδευση και υπάρχει μια τάση να αλλάξει κάτι. Τώρα λίγο μια η πανδημία, μια η πόλεμη, μια τώρα μια τάλο φέρνουν μια καθυστέρηση, αλλά πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε όλοι μαζί. Μόνο του κανεί δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Έτσι είναι. Το πιστεύω και εγώ πολύ αυτό που λε με την εκπαίδευση, γιατί τα παιδιά, νομίζω ότι αν ένα παιδί το πιάσει και του εξηγήσει ότι δεν χρειάζεται ούτε να το φοβάται το διαφορετικό, ούτε να το κοροϊδεύει και ότι μπορεί να το αγκαλιάσει και να το προσεγγίσει. Τα παιδιά είναι πολύ πιο δεκτικά από του ενήλικε. Ναι. Έτσι δεν είναι. είναι Σε αυτό σφουγάρια. που θα Είναι σφουγγάρια. Ναι. Το... Τα πάντα είναι η παιδεία yeah. την οποία πολλέ φορέ την μπερδεύουμε με την προπαίδεια. Είναι διαφορετικό πράγμα η ακαδημία και η εκπαίδευση, διαφορετικό πράγμα η παιδεία. Ούτε εγώ ήμουν τέλειο. Οι γονεί μου ήταν δάσκαλοι. Προσπάθησαν να μεγαλώσουν με τα μέσα τη εποχή όσο καλύτερα γινόταν. Αλλά τώρα έχουν τα μέσα τα παιδιά να είναι πιο δεκτικά. Οπότε να έχουν περισσότερε πηγέ πληροφόρηση, περισσότερα ερεθίσματα. Και επειδή βλέπω στα σχολεία μια υπερβολική πίεση από μικρή ηλικία, πιστεύω ότι έχουμε πάει λίγο πάνω από τα όρια των ανθρώπινων αντοχών πρέπει να συνεργαστούν και να αγαπηθούν και λίγο. Η Δανία που βγάζει ένα μέσο όρο στι τρει πιο ευτυχισμένε χώρε του κόσμου, έχουν υποχρεωτικά μια ώρα την εβδομάδα να συζητάνε στο σχολείο οι μαθητέ τα προβλήματά του. Αυτό σημαντικό. είναι εξαιρετικό. Yeah. Πριν πα να ανταγωνιστεί, γιατί και ο ανταγωνισμό είναι μέρο ζωή για να βγει ο καλό γιατρό, ο καλό επιστήμονα, ο καλό μπασιμπολίστρα, οτιδήποτε, πρέπει να μάθει να συνεργάζεσαι. Αν μα να συνεργάζεσαι από μικρή ηλικία, όσο καλύτερη παιδεία υπάρχει, τόσο λιγότερη καταστολή χρειάζεται στο μέλλον. Άρα ένα από τα βήματα για να αποδεχτούν το στίγμα, η κοινωνία δηλαδή να το αποδεχτεί και να μπορέσει να βοηθήσει και αυτά τα άτομα είναι πρώτον να υπάρχει υποστήριξη από ψυχολόγο, δεύτερον να υπάρχει υποστήριξη από το εκπαιδευτικό κομμάτι, από τους δασκάλους, τους καθηγητές mm -hmm. κτλ. Είναι ναι, στο φάσμα συγκεκριμένα υπάρχουν χιλιάδες παιδιά που πάνε σε ειδικά σχολεία και υπάρχουν και χιλιάδε παιδιά που πάνε σε τυπικά σχολεία και έχουν ένα δεύτερο δάσκαλο. Λέγεται παράλληλη στήριξη. Σωστά. Απλά η παράλληλη στήριξη, επειδή οι διαγνώσει πάνε κατά χιλιάδε χρόνο, δεν φτάνει. Δηλαδή είναι σήμερα ένα προ τρία ή ένα προ τέσσερα παιδιά. Οπότε στην ουσία τρία-τέσσερα παιδιά δεν μαθαίνουν όπω πρέπει. Γιατί δεν έχουν το δεύτερο δάσκαλο δίπλα του. Την παράλληλη στήριξη, όπω το λέμε. Οπότε αναγκαστικά η συμπερίληψη είναι μονόδρομο. Και οι καημένοι δάσκαλοι, πολλέ φορέ που οι περισσότεροι έχουν καλέ προθέσει, μπορεί να παλέψουν αλλά να μην ξέρουν τον τρόπο. Δηλαδή, κάθε πράγμα θέλει και την εξειδικευσή του. Να. Μπορεί να πει σε ένα παιδί που είναι στο φάσμα που έχουνε, μιλάνε λίγο χωρί φίλτρο πολλέ φορέ. Να το πει κακομαθημένο το έχετε. Όχι, δεν είναι κακομαθημένο. Είναι στο φάσμα του αυτισμού και δεν έχει φίλτρο σε αυτό που λέει. Δηλαδή, μπορεί να ξαφνικά να πει, γιατί ε, είπαμε το τάκτ είναι πολύ σημαντικό, αλλά πρέπει να ξεχωρίσουμε σε αυτά τα παιδιά ότι μπορεί να πει σε μια κυρία είσαι χοντρή. Εκείνο το παιδί λοιπόν δεν έχει φίλτρο, δεν το εννοεί. Αυτό που βλέπει, αυτό λέει σε ένα δευτερόλεπτο. Οπότε είναι σημαντικό οι δάσκαλοι και οποιοδήποτε να έχουν τη διάγνωση. Και όταν έχει μια διάγνωση, είναι ανακουφιστικό και για σένα, είναι και για τον δάσκαλο, αν μάθει κάποια βασικά πράγματα. Αλλήμονο στα παιδιά που πάνε χωρί διάγνωση, που την προηγούμενη μέρα οι γονεί μπορεί να πετάγαν πια το ένα στον άλλο που μπορεί να βρίζανε, που μπορεί να έχουν κακοποιηθεί και που δεν ξέρουν τι συμβαίνει μέσα σε ένα παιδί. Λοιπόν, ε, τουλάχιστον για όταν πάει από ένα γιατρό μια διάγνωση, πρέπει όλοι να οφείλουν να μάθουν ορισμένα πράγματα για να το αποδέχονται και να το σέβονται. Πρώτα οι γονεί και το περιβάλλον. Οι γονεί υπάρχον... οι ίδιοι, το περιβάλλον. Το, οικογενειακό. Ε, το... το, περιβάλλον, όχι μόνο και το οικογενειακό, και το περιβάλλον και το φιλικό, στο σχολείο, είτε είναι παιδικέ χαρέ, είτε οτιδήποτε, να ενημερώσουν να μην ντρέπονται, γιατί δεν μπορεί να κρύβεσαι για μια ζωή, ούτε μπορεί να κάνει ότι δεν συμβαίνει τίποτα για μια ζωή υπάρχει αυτό, it's ok, θα το πάρουμε όπως ήρθε, θα το μετατρέψουμε σε δύναμη, εγώ θα ενημέρωσω τους άλλους. Το θέμα, σε μεγάλη παρένθεση θέμα, για να υπάρχει θέμα, είναι σε σένα, γιατί εγώ σε ενημέρωσα ότι τι έχω. Ακριβώς. Λοιπόν, αν δεν, δεν έχει δικαιολογία ότι δεν ήξερε, ξέρεις. Από εδώ και πέρα μην με πειράζει, παρακαλώ. Δεν είσαι υποχρεωμένο να γίνει κολλητό μου, αλλά είσαι υποχρεωμένο να με σέβεσαι. Πολύ σωστό. Από τη στιγμή λοιπόν που έγινε γνωστό όλο αυτό, άρχισε ένα αγώνα ενημέρωση και mm -hmm. κατά του bullying και για τα παιδιά με Asperger. Και θέλω να μου πει λίγο και για αυτό που έχετε δημιουργήσει για το Unique Call, το οποίο είναι μια πάρα πολύ όμορφη πρωτοβουλία. Ναι. Το... Πε μου, πώ ξεκίνησε ε... την ιδέα και Είπα, το σκέφτηκα. Ιωάννα, α πούμε, με τη δική σου περίπτωση, που εσύ δεν το επέλεξε κιόλα, ότι ξέρω ότι τα θέματα στην επικαιρότητα πάνε πάνω και πέφτουν και κάτω και ακολουθεί κάτι άλλο. Ε, οπότε είπα ότι και να το πω, ωραία, θα γίνει βάρη, θα βοηθήσει για λίγο και μετά θα ξεχαστεί. Οπότε είπα πρέπει να υπάρχει δημιουργία. Οπότε και αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή είναι τρομερά σημαντικό. Ότι έχει μέσα από το podcast ή ό,τι άλλο κάνει, ότι κάνει δημιουργία συνεχόμενη ώστε να μην ξεχνιέται και ένα θέμα. Οπότε πριν το ανακοινώσω, μήνε, σχεδιάζαμε κάποια προγράμματα να παντρευτούν τα ειδικά με τα τυπικά σχολεία, να γνωριστούν τα παιδιά όσο γίνεται. Γιατί μέχρι σήμερα μπορεί να μην γνωρίζετε μέχρι τα 18 τα παιδιά που πάνε στα ειδικά σχολεία με τα τυπικά, αλλά θα γνωριστούν, θα συναντούν ζωή αργότερα. Και μέσα από τα αθλήματα, πολλέ φορέ νομίζουν ότι ο αθλητισμό είναι μόνο τρέχο, πηδάω, υγεία κτλ. Είναι λάθο, είναι κοινωνικό όχημα. Είναι κοινωνικό όχημα και μέσα από τον αθλητισμό, μπάσκετ και αργότερα ελπίζω κολύμπη και χορό. Οι ειδικοί προπονητέ, λοιπόν, με ειδική αγωγή και με ορισμένοι γονεί παιδιών στο φάσμα ή οτιδήποτε που ξέρουν καλά τα παιδιά που βλέπουν, μέσα από τον αθλητισμό βρήκανε ότι όταν τα παιδιά παίζουν μαζί στο φάσμα, αλλά αλληλεπιδρούν πολύ καλύτερα. Γνωρίζουν οι γονεί απ' έξω, οι οικογένειε, φτιάχνουν μικρέ ομάδε, κάνουν παρέε και όταν αυτά τα παιδιά νιώσει ο προπονητή ότι είναι έτοιμα, τα βάζουν με παιδιά τυπική ανάπτυξη. Οπότε εκεί έχουμε την συμπερίληψη. Όχι εμεί και εσεί, όλοι εμεί. Λοιπόν, αυτό είναι το νόημα του Unicall. Πρωινά στα ειδικά σχολεία με τα τυπικά, να γνωρίζονται μέσα από τον μπάσκετ να πάνε τα παιδιά των ε, τυπικών σχολείων στα ειδικά, να γνωρίσουν τα άλλα παιδιά. Ότι είμαι εγώ, είτε είναι σε ένα πυρικό μαξίδιο, είτε είναι στο φάσμα του αυτισμού, είτε έχει σύνδρομο down, είτε οτιδήποτε. Είμαι και εγώ εδώ και θα χαρώ να μας γίνουμε φίλοι. Λοιπόν, και να μην γίνουμε φίλοι, είμαι και εγώ εδώ Οπότε σε παρακαλώ, η εκπαίδευση έρχεται βιωματικά. Ξέρει, Ιωάννα, λέμε πολλέ φορέ, α πούμε, μην παρκάρετε στι ράμπε των ΑΜΕΑ. ΑΜΕΑ, βασικά, η λέξη στην Ευρώπη υπάρχει λέξη αναπηρία, αλλά α το συνεχίσουμε μια και το τέτοιο ΑΜΕΑ. Όσο και να το λε τον άλλο, θα παρκάρει, εκτό και αν του γίνει βιωματικό. Δηλαδή, αν πάει ένα παιδί με ένα αμαξίδιο μέσα σε μια τάξη, θα δει το παιδί τυπική ανάπηξη στο τέτοιο και θα του κάνει και καλό. Πώ θα του κάνει καλό, ακόμα και αν δεν θέλει οι γονεί του να το κάνουν. Καλό άνθρωπο που όλοι θέλουν πιστεύω. Θα γλιτώσει το πρόστιμο το πιο απλό. λοιπόν, <laughs> είναι μια οικογένεια στο Θεσσαλονίκη που παιδί στο φάσμα. Το λέω επειδή έγινε γνωστό, βγήκε στι Που μια συμμαθήτριά τη τη πήρε από το διαδίκτυο μια φωτογραφία, τη έβαλε το πρόσωπό τη και έκανε πορνό παιδί στο <laughs> φάσμα. Mm -hmm. Καταδικάστηκε αυτό το παιδί σε αναμορφωτικά μέτρα. Ε, οι γονεί του θα το είχαν γλιτώσει αν το εκπαίδευαν πάνω σε βασικά πράγματα. Εντάξει, αυτό και να μην το έκανε σε παιδί του φάσματο, κάτι άλλο θα έκανε. Αλλά γενικά είπαμε είναι θέματα παιδεία. Οπότε είναι καλό και για του τυπικού ανθρώπου να ξέρουν τι συμβαίνει με του ανθρώπου άτυπη ανάπτυξη, ώστε να προστατεύσουν και τον εαυτό του. Ξαναλέμε, δεν είσαι υποχρεωμένο να γίνει κολλητό. Μακάρι να αγαπηθούμε όλοι μαζί. Αλλά και να... δεν είναι υποχρεωμένο να γίνει. Η Ιωάννα δεν είναι υποχρεωμένη να γίνει κολλητή με τον Δημήτρη. Ο Δημήτρη δεν είναι υποχρεωμένο να γίνει κολλητό με την Ιωάννα. Είσαι υποχρεωμένη να με σέβεσαι, είμαι υποχρεωμένη να σέβεσαι και να συνεπάρχουμε σε αυτόν τον πλανήτη. Αυτό είναι βασική ανθρώπινη αξία που πρέπει όλου μα να μα χαρακτηρίζει. Ε, οπότε ο αθλητισμό θα ενώσει, πούμε, θα είναι το όχημα για να έρθουν κοντά αυτά τα δύο. Αυτά τα νέα, ναι. Το Unique All, το, το, το... βρήκαμε την ονομασία όλη μοναδική ολύση. Το Unique All, μεταξύ ο Νίκο Γκάλη και ο Γιάννη Αντοκούμπου και οι γενιέ, έχουν διαφορετικέ ηλικίε. Σωστά. Οπότε αυτό είναι το νόημα, ότι παιδιά υπάρχει κάτι που το είχα δει στο Ιντερνετ, ένα πλακάτ που λέει We can disagree and still be friends. Παιδιά, μέχρι ένα όριο όλα. Λοιπόν, οι άνθρωποι αρχίζουν να θέλουν να ανήκουν κάπου και συνήθω ανήκουν σε κάποια κακή ομάδα. Είτε είναι ο, ο κακό οπαδισμό ε, στον αθλητισμό, είτε σκοτωνόντουσαν αριστεροί και δεξιοί, είτε οτιδήποτε παιδιά με μέτρο. Είναι ωραία η διαφωνία για να υπάρχει η δημοκρατία, αλλά όριο. Όπα. Είμαστε εδώ, θα είμαστε για ένα χρονικό διάστημα, δεν θα είμαστε για πάντα. Δεν χρειάζεται να μισούμε κανέναν. Μπορούμε να συνεπάρχουμε και με τι διαφορετικέ μα ιδέε και να σεβόμαστε του θεσμού και τη δημοκρατία. Αλλά ο στόχο είναι και να αγαπηθούν. Και πιστεύω ότι τα παιδιά δεν γεννιούνται. Κανεί μα δεν γεννιέται κακό. Πιστεύω ότι εκπαιδευόμαστε έτσι. Το πιστεύω και εγώ αυτό. Κάτι, γίνεται στην πορεία. Κάτι γίνεται στην κάτι, πορεία. Καλά, το ναι, να δηλαδή ο Φρόιτ, Είχε πει ότι η μόνη διαφορά που γεννιούνται οι άνθρωποι είναι τα γενικά του όργανα. Όλε οι άλλε διαφορέ είναι επίπλαστε, δικέ μα. Λοιπόν, χρώμα δέρματο, καταγωγή, τον πιστεύω. Θέλουμε όλοι να ανήκουμε κάπου, να νιώθουμε μια ασφάλεια επίπλαστη των τον γύρο του. Ενώ ο καθένα είναι μια μοναδικότητα φανταστική. Οπότε θέλουμε να μοιράσουμε αγάπη για τα παιδιά. Μπορεί και σε εμά, εντάξει, είπαμε, δεν είμαστε τέλειοι κανένα μα. Μακάρι να είχαμε κι εμεί καλύτερη παιδεία, αλλά τουλάχιστον τα παιδιά που έρχονται να γίνουν καλύτεροι από εμά. Τώρα που μου είπε για την οπαδική βία, θέλω να σε ρωτήσω. Θα σκέφτεστε να κάνετε και δράσει όσον αφορά πάνω σε αυτό το κομμάτι του συνδέσμου. Αυτό είναι αθλητισμό. Έχει αναλάβει. Τώρα, μετά τη δολοφονία του Άλκη στη Θεσσαλονίκη, υπάρχει μια αναστάτωση. Απλά σε αυτό το θέμα, επειδή είχα έτυχε, τύχει να διαβάσω πριν δύο χρόνια τι είχε, κάνει, τι είχε γίνει επί Θάτσερ στην Αγγλία, όπου είχαν καθαρίσει τη βία από τα γήπεδα. Είναι ένα κοινωνικό θέμα που ξεσπάει με στα γήπεδα και δεν γεννιέται με στα γήπεδα. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι στην Αγγλία βγάλαν την οπαδική βία έξω από τα γήπεδα και μετά πήγαν και σκοτώνουν σε κάτω από τι γέφυρε. Και αυτό έγινε και τώρα με τον καημένο τον Άλκη ή οτιδήποτε, επειδή ήταν κλειστά τα γήπεδα λόγω COVID, δίνανε ραντεβού θανάτου δρόμου. Οπότε μέσα στα γήπεδα την πληρώναν τα δικά μα τα κεφάλια, τουλάχιστον αλλά εξ αποστάσεω, όχι με μαχαίρια, βγάζουν εκεί τα κακά ένστικτα. Α το πω έτσι, ξεσπάγανε. Είναι κοινωνικό θέμα. Όσο καλύτερα γίνεται η παιδεία, όσο αυξάνεται και το βιωτικό επίπεδο γιατί όσο καλύτερα είναι κάποιο, τόσο λιγότερη ανέβρα προκαλεί και στο περιβάλλον του. Και όσο καλύτερα είναι και ψυχικά κάποιο. Το 2023 μπορεί να ονομαστεί, άκουσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Χρονιά Ψυχική Υγεία. Γιατί δεν καταναλώνται πολλά κονδύλια εκεί. Σε παγκόσμιο επίπεδο δεν έχει δοθεί έμφαση που θα έπρεπε. Και υπάρχει ανάγκη. Και αυτό έχει, για να ξέρει και ο κόσμο, έχει ξεκινήσει από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, με τα τραυματικά σοκ που είχαν οι συγγενεί ή όσοι το πολέμο, το θέμα τη ψυχική υγεία. Και τώρα ο COVID. Έχει δημιουργήσει τεράστιο θέμα. Ε, και όταν ναι. κάποιο δεν θέλει να το δει ανθρώπινα, θέλει να το δει παραγωγικά, όταν κάποιο δεν είναι καλά, δεν θα παράγει. Χρειάζεται μεγάλη στήριξη ένα στον άλλο. Δεν υπάρχει παγκόσμια ημέρα για κάθε θέμα που είναι σημαντική, αλλά οι υπόλοιπε πολλέ μέρε του χρόνου πρέπει να γίνονται πράγματα, και όχι να θυμόμαστε κάθε θέμα όταν είναι η παγκόσμια ημέρα του μόνο. Και έχω πολλά στο νόμο... μου και ονειρεύομαι εγώ για το μέλλον και κάποια πάρκα για αυτά τα παιδιά. Ονειρεύομαι ένα διαγνωστικό κέντρο να είναι μόνο για αυτά τα παιδιά, όχι σαν ξεχωριστό, αλλά υπάρχουν ε, άτομα στο φάσμα, όχι όλα, που έχουν μεγάλη ευαισθησία στο φως, μεγάλη ευαισθησία στη μυρωδιά. Οπότε ήδη θα δείτε μια μεγάλη εταιρεία ή ένα σινεμά ότι θα έχουν μέρες που θα κατεβάζουν τα φώτα, θα βγάζουν τα μυρωδικά χώρου, θα χαμηλώνουν τη μουσική για να έχουν είσοδο και αυτές οι οικογένειες. Γιατί είπαμε ότι το ένα είναι η Ιωάννα μου και δεν σε έχω αφήσει να μιλήσει και σας συγγνώμη γι' αυτό. <laughs> λοιπόν, το... Εδώ, το... Για... Εσύ. το, Το ένα θέμα είναι μπορεί να κάνει επίκληση στο συνέστημα, λέγεται, αλλά θα πρέπει να διαθέτει το άλλο συνέστημα. Και το δεύτερο είναι να σου πει: Ελάτε εδώ, ρε παιδιά, βγάλετε τα κομπιουτεράκια. Αν ένα παιδί είναι στο φάσμα του αυτισμού και το αποκλείσει, θα χάσει από το χώρο σου, νομίζω ότι ο μέσο όρο του πληθυσμού τη Ελλάδα είναι 3,4 άτομα. Θα χάσει από το χώρο σου και του δύο γονεί του ή τον αδερφό mm. του ή τον αδερφή του ανέχει, γιατί θα κάτσουν όλοι μαζί σπίτι να το φυλάνε. Δεν θε να βάλουν χρήματα στο χώρο σου, δεν θες να περάσουν το χώρο σου. Λοιπόν, Ξέρω οπότε ε, είναι η λεγόμενη που είπαμε αόρατη αναπηρία. Και ε, ε, αν και ξέρει με τον όρο αναπηρία, έχω ένα παιδί να καταλάβει που μου έστειλε ο μπαμπά του, που σπάει τα ρεκόρλα στο PlayStation, κερδίζει κάτι Αμερικάνου, κάτι Γερμανού, κάτι τέτοιου, <laughs> και λέει αφού παίρνουν επίδομα αναπηρία είμαι άχρηστο. Λοιπόν, ενώ αυτό το και... παιδί, αν το βγάλει από εκεί και το βάλει σε ένα κομπιούτερ, μπορεί να κάνει θαύματα. Οπότε προτιμώ τη λέξη διαφορετικότητα πάντα. έτσι Μοναδικότητα, α το πούμε έτσι. Γιατί στην ουσία, σου ξαναλέω, απλά πιστεύω ότι υπάρχουν διαγνωσμένοι και διάγνωστοι. Δεν νομίζω ότι ε, αν φυλαχθούμε όλοι κάτι θα έχουμε. Πιστεύω και εγώ σε αυτή τη λέξη διαφορετικότητα. Και το σημαντικό είναι να καταλάβουν και οι γονεί που έχουν τέτοια παιδιά, ότι μπορούν τα παιδιά του να ζουν μια κανονική ζωή, mm -hmm. μπορούν τα παιδιά του να πετύχουν σε διάφορου στόχου που μπορεί να, εσύ, να έχουν κάποιο ταλέντο. Και η κοινωνία οφείλει να βοηθήσει όλο αυτό. Και, σε, και σίγουρα αυτό που κάνει εσύ συνεισφέρει. Όπω και αυτό που κάνει εσύ. <laughs> όλοι μα, όλοι μαζί. Ε, Είμαστε εμ... μια λυσίδα, όπω λέει και μια φίλη που είχε ένα παιδί στο. Φάσμα βαρύτερη μορφή, ότι μια λυσίδουλα κανεί δεν μπορεί μόνο του. Ο ένα συμπληρώνει τον άλλο. Ναι. Και κυρίω, ξέρει τι νομίζω ότι παίζει ρόλο. Είναι ότι από τη στιγμή που εμεί έχουμε, έχουμε μπει σε μια θέση και αναγκαστικά έχουμε αποκτήσει μια γνώση, οφείλουμε να την μεταλαμπαδεύσουμε και να την επικοινωνήσουμε. Τουλάχιστον Εξω. αυτό. Ναι, βέβαια. Το απογευματικό είναι πολύ σημαντικό. Άμα ναι. το, ναι, το νιώθει γι' αυτό. Μετά από όλε αυτέ τι ενέργειε που έχει κάνει και τον ακτιβισμό σου, α το πούμε έτσι. Βλέπει ανταπόκριση, υπάρχει ευαισθητοποίηση από την κοινωνία, είσαι ικανοποιημένο. Ναι, ναι, από την κοινωνία μεγάλη. Συνεχώ. Ε, σου είπα, νιώθω καμιά φορά πάω και κοιμάμαι. Μπορεί να μην κοιμάμαι μεγαλύτερα τα βράδια με την ακριβή είναι του όρου, επειδή λόγω άσπρη είμαι λίγο υπερλειτουργικό. Αλλά όσον αφορά τον κόσμο, πράγματι πρέπει να το έχει νιώσει και εσύ πολλαπλάσια αυτό. τη λε, Ραγκάμο, το. Συγγνώμη για την έκφραση. Και ένα μήνυμα να απαντήσω στον άλλο. Είναι πολύ σημαντικό για αυτόν. Ακριβώς. Μόνο το απαντήσω. Να το πάρω λίγο από το σταυρό του. Τώρα, να Και λε, είναι πολύ σημαντικό. Πολύ νομίζω ότι μπορεί να είναι δίθεν. Αυτό δεν είναι καθόλου δίθεν. Εμένα με, με γεμίζει. Δηλαδή, τη μέρα που το ανακοίνωσα, είχα μηνύματα και οδηγούσα και τράβαγα χειρόφρονο να απαντήσω. <Και> λοιπόν, να ένιωθα ότι αυτή η μαμά δεν πρέπει να περιμένει. Και νομίζω ότι και εσύ όταν το είπε, αυτό δεν ένιωθε και λίγο ότι σε απελευθέρωσε όταν το επικοινώνει. Ναι. Δεν η Και πρώτα... νομίζω ότι θα ισχύει το ίδιο και για αυτού του ανθρώπου. Δηλαδή... Οι πρώτε μέρε δεν σταμάτησε να χτυπάει τηλέφωνο, βέβαια. Πήγαινα από εδώ και από εκεί. Αλλά εγώ δεν. Είπαμε η διαφορά είναι ότι εσύ να σου συνέβη κάτι είναι από μόνο του έκανε το μπάμα από μόνο του γιατί ήταν πολύ σπάνια περίπτωση το δικό μου έπρεπε από μόνος μου δεν θα είχα την διαδύναμη αν δεν είχα στο πλάι μου τον Γκάλι, τον Ανιτό Κούμπο να το επικοινωνήσουμε θα μου λέγανε τι μας λες και εσύ τώρα 45 χρόνων μαντράχαλος κάτι μας λες <laughs> λοιπόν όταν μπαίνουν δύο ιερά τέρατα του αθλητισμού δίπλα σου σου λέω παιδό κάτι γίνεται κάτι σοβαρό συμβαίνει κάτι πρέπει να αλλάξει σε αυτόν τον κόσμο όταν ήρθαν και βγάλαμε και τη φωτογραφία και μου έμενε μόνο να το ανακοινώσω. Εκεί, ναι, όταν το έβγαλα στο Ιντερνετ, είχαμε υπολογίσει, είχαμε πει με του ανθρώπου που φτιάχναν προγράμματα να το πω τρει-τέσσερι μέρε. Δεν άντεξα ένα μεσημέρι, όπω έπρεπε να κοιμηθώ, δεν κοιμόμουν, στριφογέρναγα. Αντιεμπορική ώρα, πέστε ότι θέλω, δεν είχα κανεί τίποτα. Τσακ, τσακ, τσακ. Το ανέβασα και ο Θεό βοηθό. Δεν ήθελα να το σκεφτώ. Είχα φάει τόσο από πριν κόπο για να του βρω αυτού του δύο. Όχι να του βρω, άνθρωπη, να του ταιριάξω στο πρόγραμμα, γιατί ο καλλιτέχνη είναι Θεσσαλονίκη, να, ναι, και να βρούμε μια τρύπα στο κενό του, γιατί έχουν και οικογένειε και υποχρεώσει και ίδιοι. Και όταν ε, δέχτηκα να βάλουν και το όνομά του δίπλα στο πρόγραμμα, η Unicall, ε, όλη μοναδική, όλη ίση τότε πραγματικά ε, απελευθερώθηκα για ένα διάστημα. Μετά συνεχίζω να τρέχω, είπαμε ότι είμαι υπερλειτουργικό, <laughs> αλλά όσον αφορά αυτό το θέμα, ναι, πράγματι απελευθερώθηκα. Και νομίζω, επειδή το έχω νιώσει και εγώ, ότι όσο υπάρχει κόσμος που θα επικοινωνεί μαζί σου, που σου λέει ότι με βοήθησες και σε ευχαριστώ και με έκανες να καταλάβω, όσο συνεχίζει αυτό, έστω και ένα, και ένα να υπάρχει που θα σου στείλει ένα τέτοιο μήνυμα, σου δίνει ακόμα δύναμη να. Ναι, κάθε, να κάθε μήνυμα, Ιωάννα, που με τον καιρό αρέωσαν, αλλά έρχονται, το διαβάζω με μεγάλη προσοχή και με μεγάλη αγωνία. Σαν να είμαι μέσα του, δεν ξέρω πώ να το πω. Θέλω να απαντήσω και Εκτό και μου ζητάνε κάτι ιατρικό, γιατί υπάρχουν και αυτά και στο παιδιά, οπ. Φρένο. Να, ναι, 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 Έτσι. Και ρωτήστε τον γιατρό. Γιατί προσπαθώντα να κάνει καλό, δεν κάνει κανένα κακό. Δεν μπορεί να κάνει διάγνωση εξ αποστάσεω και δεν μπορεί να πάρει καθόλου διάγνωση αν είσαι και γιατρό. Ενθάρρυνση, αν θέλει το παιδί να μιλήσω, ναι, με παίρνω τηλέφωνο μπροστά πάντα με του γονεί, αν είναι ανήλικο το παιδί. Να μιλήσω άμα θέλει κάτι, να του δώσω κουράγιο. άμα του συνέβη κάτι, ότι όλα είναι καλά, δεν γίνεται να αρέσουμε σε όλου. Να βάλεις την ασπίδα σου και να μην την τρυπάει κανείς και μην σε νοιάζει τίποτα. Και αυτά όλα που τα νιώθω, με χαρά τα λέω στα παιδιά να τα ενθαρρύνω. Γιατρού δεν πρόκειται να κάνω ποτέ καν αυτό ή κάνε τ' άλλο, γιατί φοβάμαι καμιά φορά που πάω να κάνεις και το καλό και φέρεις και το αποτέλεσμα. Για να συνοψίσουμε έτσι σιγά σιγά και να κλείσουμε, θέλω να μου πει αυτό που θέλεις, αν υπάρχει ένας γονιός που θα μας ακούει αυτή τη στιγμή ή ένα παιδί με αυτή τη μοναδικότητα που περιγράψαμε, τι συμβουλή έχεις να του δώσεις και τι συμβουλή έχεις να δώσεις στο περιβάλλον αυτό το παιδί. Οι γονεί, καταρχήν, επειδή πιστεύω ότι τα παιδιά δεν ανήκουν σε κανένα γονέα, αντίθετα, οι γονεί ανήκουν στα παιδιά, είτε είναι μαζί το ζευγάρι, είτε είναι χωρισμένοι. Πιστεύω ότι και οι δύο είναι σημαντικοί για το παιδί, εκτό υπάρχει κάτι άλλο, εισαγγελική παρέμβαση, βία ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε να είναι κοντά στο παιδί και οι δύο, να το υποστηρίξουν, να το ενημερώσουν όταν κρίνει ο ειδικό που το παρακολουθεί για τη διαφορετικότητά του. Συνέχεια να το πούνε χωρί κανένα φόβο στο περιβάλλον του. Δεν είναι ούτε ντροπή ούτε οτιδήποτε άλλο. Και μετά, από τη που θα κάνουν αυτά τα βήματα, μετά είναι υπεύθυνο το περιβάλλον να του αποδεχθεί. Να κάνουν αυτά τα βήματα συγκεκριμένα, να έχουν θάρρο. Ξέρω ότι δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Η αποδοχή, είπαμε, είναι πολύ σημαντική, είναι λύτρωση. Και μετά πρέπει να γίνει θάρρο που να εμπνεύσει και να φωτίσει και τι καρδίες των άλλων. Αυτό είναι το νόημα, να βοηθάει ένα στον άλλο. Οπότε πιστεύω ότι σιγά-σιγά, κυρίω από τη νέα γενιά, έχουν αρχίσει, προσπαθούμε να αλλάξουν λίγο τα πράγματα. Υπάρχουν λίγο κάποια ακόμα. Το στίγμα, όπω είπε, υπάρχει. Μην του τρομάζει η λέξη αυτισμό. Ίδια, αν ρωτήσω τον γιατρό, ίδιο προσδόκιμο ζωή έχουν είτε είναι στο φάσμα του αυτισμού, ίδιο προσδόκιμο ζωή έχουν είτε δεν είναι στο φάσμα του Οπότε είναι το θέμα κατά την διάρκεια τη ζωή μα να ζήσουμε όσο πιο ευτυχισμένοι γίνεται και να βοηθήσουμε και του άλλου ανθρώπου ταυτόχρονα. Γιατί δεν μπορεί να είσαι, αν δεν είναι καλά, ο διπλασού, σύντομα δεν θα είσαι κι εσύ. Αυτό δεν καταλαβαίνει πολλοί κόσμο και κοιτάει μόνο τον εαυτό του. Αν ε, Και φαίνεται είτε θέσει από την οικονομία, από την κοινωνία να είναι καλά και ο δίπλα μου και αυτό θα μου το θα γυρίσει είτε σαν κάρμα, είτε σαν ε, έτσι λειτουργεί η αλυσίδα. Κανεί δεν μπορεί μόνο του. Οπότε να μην διστάσουν να ζητήσουν βοήθεια, αν κάτι συμβεί, και μπορεί να μην βοηθήσουν να του κλείσουν την πόρτα, αλλά σίγουρα θα βρεθούν κάποιοι καλοί άνθρωποι που θα του ανοίξουν. Πολύ σημαντικό μήνυμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Εγώ. για αυτή τη συζήτηση. μεγάλη μου τιμή. Έχω με... χαρή πάρα πολύ που σε έχω γνωρίσει και σαν και την οικογένειά σου. Και εμεί ε... και θα συνεχίσουμε να τα λέμε εμεί. Εννοείται αυτό. Και θα είμαι το λέω για να έχω και πόσοι μάρτυρε είναι εδώ. Τρει <laughs> και μα ακούνε, και δεν ξέρω και πόσοι. Λοιπόν, <laughs> ότι όπου μπορώ, την Ιωάννα, εμεί έχουμε την τύχη να γνωριζόμαστε οικογενειακώ εδώ και κάποιου μήνε μέσω τη καλή μα φίλη Αντράντα Ναήλ και δεν μου αρέσει να εκμεταλλεύομαι κάτι που συνέβαινε στον άλλο. Οπότε, όπου μπορώ στην πραγματικότητα, με χαρά μου να σε βοηθήσω. Σε Όχι να σε... Δεν χρειάζεται βοήθεια εσύ, εσύ. Δηλαδή, <laughs> αλλά τέλο πάντων να... Να... να βάλω ένα λιθαράκι σε ό,τι <laughs> κάνει. <laughs> <λαβήν είναι> <laughs> <laughs> εγώ εύχομαι το UNICEF να επιτύχει τους στόχους <laughs> του στόχου <laughs> του, να πάει πάρα πολύ καλά. Και εγώ εννοείται θα είμαι δίπλα σε αυτό να βοηθήσω όπου μπορώ. Θα κάνει ε... ένα μπεντάκι να του κλείσουμε. Εννοείται. <laughs> <προς> τα... εννοείται <laughs> <laughs> ευχαριστώ. Ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ Ιωάννα μου. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν το podcast Ιωάννα με την Ιωάννα Παλιοσπύρου. Παραγωγή επιμέλεια Γιούλα Ράπτη. Στους ήχους ο Γιώργος Βαβανός. Οι συγκλονιστικές ιστορίες συνεχίζονται με νέους καλεσμένους στα επόμενα επεισόδια. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας για την Ιωάννα στο email ioannapapakipod.gr Μια παραγωγή του pod.gr Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Το καλό να ακούγεται.